Με σύνθημα «Όλοι στο δρόμο του αγώνα να ορθώσουμε τείχος αντίστασης ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις που ετοιμάζεται να υπογράψει η κυβέρνηση στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες», η πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης του Νομού Λάρισας κάλεσε σε μαζική συμμετοχή την ερχόμενη Παρασκευή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει τη βάση της Σούδας και τις βάσεις που δημιούργησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τις βάσεις ντρόουν στη Λάρισα, ελικοπτέρων στο Στεφανοβίκιο, υπτάμενων κατασκόπων στο Άκτιο, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης που προορίζεται για τη συγκέντρωση ευρωατλαντικών στρατευμάτων και τη μετακίνησή τους στα ρωσικά σύνορα, ενώ είναι γνωστό πως έχει ετοιμαστεί η υποδομή για αποθήκευση πυρηνικών στον Άραξο. Πρόκειται για ορμητήρια πολέμου των Αμερικανονατοικών δυνάμεων. Η συμφωνία, πρόσθεσε επιπλέον, θα οδηγήσει τις ένοπλες δυνάμεις σε μεγαλύτερη πρόσδεση στις αμερικανονατοικές αποστολές και αυτό φαίνεται ήδη, όπως είπε, από τη θετική απάντηση που έδωσε η κυβέρνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συμμετοχή της χώρας μας στην πολυεθνική δύναμη στον Περσικό κόλπο. Στα πλαίσια αυτά έχουμε αναλάβει κινητοποιήσεις που θα ολοκληρωθούν μεθαύριο Παρασκευή 4 του μηνός. Έχουμε συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία. Θα είναι πανθεσσαλική, θα συμμετάσχει και η Καρδίτσα και τα Τρίκαλα και καλούμε τον λαό της πόλης μας να μας ακολουθήσει. Θα γίνει πορεία στο τέλος και να μην επιτρέψει να γίνει η Λάρισα ένα κέντρο κινδύνων για τον λαό μας.